Η Γιουβέντου φώναξε παρόν στην πρόκληση τη Μίλαν για το αν μπορεί να κατακτήσει το σκουντέτο, επικρατώντα με 3-1 των Μιλανέζων, οι οποίοι πάντω είχαν 7 σημαντικότατε απουσίε με κορυφαία αυτή του Λάδαν δηλαδή Ιμπραχίμοβιτ. Ο Φεντερίκο Κιέζα σκοράρε 2 γκολ και έφτασε τα 4 στα τελευταία 5 παιχνίδια τη ομάδα του. Ενώ ο Βέστρο Μακένι, που ήταν ο έτερο σκόρερ έφτασε τα 3 γκολ και μία ασίστη σε 8 παιχνίδια με του Μπιανκονέρι, όντα ο πιο ενεργό μέσο τη Γιουβέντου όσον αφορά την παρουσία του σε γκολ. Η Μίλαν μπορεί να έχασε το αίτητο στο καμπιονάτο, αλλά καταγράφηκε ρεκόρ, καθώς η παρουσία του Ντάνιελ Μαλτίνη στο μάτς έφερε τη συμπλήρωση χιλίων μάτς της οικογένειας Μαλτίνη στους Ρωσονέρι. 647 ο Παύλο, 347 ο Μπαμπά Τσέζαρε και 6 ο ιός του Πάολο Μαλτίνη Ντάνιελ. Η Manchester City νίξε τη United στο Old Trafford στον ημιτελικό του League Cup με 2-0, με τον Stones παίκτη του μήνα του Δεκέμβρη για του πολίτε να σκοράρει για πρώτη φορά μετά το 2017, ο Φερναντίνο μετά το 2018 η City έπαιξε το Guardiola Way και τελικά δικαιώθηκε. Αυτή η επιτυχία αφιερώθηκε στη μνήμη του θρύλου της ομάδας Colin Bell με τους παίκτες του συλλόγου πριν το παιχνίδι να παρατάσσονται με τη φανέλα με το νούμερο 8. Οι πολίτες κάπως έτσι ισοφάρισαν το ρεκόρ της Λίβερπουλ σε τελικούς θεσμού σε παρουσία σερί. Απέναντι τους βέβαια θα είναι η Τότενα με τον Ζωζέ Μουρίνιο που με τη σειρά του έχει 4 τέσσερι στους 4 τελικούς του League Cup 3 με την Chelsea και 1 με την United το 2017 μέχρι τι 25 Απριλίου. Έχουμε καιρό. Όσο για United, το σχόλιο του Solskjaer ήταν πω η ομάδα ήταν πολύ βελτιωμένη, σχεδόν περισσότερο από ό,τι είναι ένα χρόνο πριν. Αυτό όμω δεν είναι αρκετό. Ο ίδιο έχοντα ζήσει την εποχή Φέργκισον, το ξέρει πολύ καλά. Πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μπαρσελόνα αρχίζει να δείχνει ζωή. Νίκη με 3-2 στο Σάνμα Μέση, σε Μπιτζι με, με του Μέση και Πέδρη να αποτελούν το δίδυμο πυρκαγιά για την ομάδα του. Δύο γκολ ο πρώτο και ένα γκολ και μία δεύτερο στην 250η παρουσία του Ter Stegen κάτω από τα goal post της Μπαρτσελώνα. Την ίδια ώρα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, πρωτοπόρος της Λαλίγκα, έχανε στο κύμπερ από την Κορνέγια ομάδα της τρίτης κατηγορίας με 1-0 χάρη στον γκολ του Άντριαν Γιμένεθ, προκαλώντας τεράστια έκπληξη.